Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, είναι το δελτίο ειδήσεων του Τέλε Κρήτη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στη διακαναλική συνέντευξη τύπου που παραχώρησε από τα Χανιά, απάντησε στην ερώτηση αν είναι εφικτός ο στόχος που θέσαμε για τις ευρωεκλογές, τονίζοντας πως έχουμε αποδείξει ως κυβέρνηση ότι μπορούμε να διαπραγματευτούμε προς όφελος των πολιτών και για μια Ευρώπη πιο ισχυρή. Η Ελλάδα θέλει ισχυρή εκπροσώπηση στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο και πιστεύω θα την έχει. Συγκρίνουμε ευρωεκλογές με ευρωεκλογές. Το 19 πήραμε 33% και ένα μήνα μετά πήραμε 40%. Οι ευρωεκλογές εκ των πραγμάτων είναι μια κάλπη με πιο χαλαρή ψήφο, όπου συνήθως τα ισχυρά κόμματα, τα μεγαλύτερα κόμματα δεν πηγαίνουν τόσο καλά όσο στις εθνικές εκλογές. Αυτός είναι ο στόχος τον οποίο έχουμε θέσει. Πιστεύω ότι μπορούμε να τον προσεγγίσουμε, γιατί όχι και να τον υπερβούμε, και γι' αυτό θα εξακολουθούμε να αγωνιζόμαστε την τελευταία εβδομάδα για να αυξήσουμε τη συμμετοχή και τη συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας. Για το ζήτημα του ΦΠΑ έχω απαντήσει πολλές φορές. Δεν το αντέχει ο προϋπολογισμός. Και όποιος εισηγείται μείωση και μηδενισμό του ΦΠΑ οφείλει να μας πει ποιους φόρους θα αυξήσει, ποια επιδόματα θα περικόψει, προκειμένου να μην εκτροχιαστεί η πορεία της δημοσιονομικής σύγκλησης που με τόσο κόπο έχουμε υπηρετήσει. Δεν υπάρχει περίπτωση η χώρα να επιστρέψει σε εποχές μεγάλων ελλειμμάτων που μας οδήγησαν στα πρόθυρα της χρεοκοπίας. Έχετε δίκιο να λέτε ότι η ακρίβεια είναι ο ελέφαντας στο δωμάτιο. Έχω χρησιμοποιήσει πολλές φορές αυτόν τον όρο. Και καταλαβαίνω απόλυτα πόσο δύσκολο είναι για ένα ελληνικό νοικοκυριό, ειδικά για τους χαμηλόμισθους συμπολίτες μας, τους χαμηλοσταξιούχους, να τα βγάλουν πέρα όταν οι τιμές είναι σημαντικά αυξημένες σε σχέση με εκεί που ήταν πριν από 3 χρόνια. Είναι μια πραγματικότητα αυτή. Δεν είναι μόνο ελληνική πραγματικότητα, είναι και ευρωπαϊκή, μόνο που, όπως εξήγησα και πριν, η Ελλάδα βγαίνει από μια κρίση με εισοδήματα τα οποία εξακολουθούν να είναι πάρα πολύ συμπιεσμένα. Άρα το ζήτημα αυτό είναι η πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης. Η Κρήτη, που τα τελευταία 5 χρόνια έχει γνωρίσει μια πρωτόγνωρη ανάπτυξη σε όλα τα επίπεδα, υποδέχτηκε τον Έλληνα Πρωθυπουργό σε κλίμα ενότητας, τόνισε στο Τέλε Κρήτη ο βουλευτής Λασιθίου και Α' αντιπρόεδρος της Βουλής Γιάννης Πλακιωτάκης. Έργα υποδομής, πολύ μεγάλα αρδευτικά και βοηθητικά έργα που επιτέλους έχουν πάρει τον δρόμο τους, είναι από τα βασικά χαρακτηριστικά και βεβαίως οι σημαντικές χρηματοδοτήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης που ο ίδιος ο Πρωθυπουργός διαπραγματεύτηκε και εξασφάλισε για την πατρίδα μας 36 δισεκατομμύρια ευρώ. Για μια ακόμα φορά ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε την Κρήτη. Μάλιστα θα δώσει και την διακαναλική συνέντευξη στα Χανιά, τιμώντας με αυτόν τον τρόπο την Κρήτη που τα τελευταία 5 χρόνια έχω γνωρίσει μια πρωτόγνωρη ανάπτυξη σε όλα τα επίπεδα. Σε έργα υποδομής, σε πολύ μεγάλα αρδευτικά και νεοβελτικά έργα που επιτέλους έχουν πάρει το δρόμο τους και βεβαίως σημαντικές χρηματοδοτήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης που ο ίδιος ο Πρωθυπουργός διαπραγματεύτηκε και εξασφάλισε για την πατρίδα μας 36 δισεκατομμύρια ευρώ. Επομένως, η παρουσία του για μια ακόμα φορά στέλνει ένα μήνυμα νίκης. Τις τελευταίες εκλογές, τις τελευταίες βουλευτικές εκλογές, η Κρήτη για πρώτη φορά βάφτηκε γαλάζια. Το στοίχημα λοιπόν και των εκλογών της 9ης Ιουνίου, το νησί μας, η Κρήτη μας, να είναι ξανά γαλάζια, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη της στη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πρόσφατα με την παρουσία του κ. Σκρέκα, είπατε, σκέρτσου, συγγνώμη, στον Άγιο Νικόλαο, είπατε ότι υπάρχει μια πολιτική σταθερότητα στην Ελλάδα. Το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών μπορεί να την επηρεάσει αυτή, κ. Πλαγιωτάκη? Πολύ εύλογο το ερώτημα. Πολλοί θα αναρωτηθούν γιατί επιμένουμε στην πολιτική σταθερότητα, που είναι ένα από τα διακυβεύματα των ερχόμενων ευρωπαϊκών εκλογών. Ο Πρωθυπουργός θα παραμείνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και φυσικά η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα είναι και τη Δευτέρα το πρωί. Όμως κάποιοι προσπαθούν να δημιουργήσουν εντυπώσεις, να δημιουργήσουν ότι τάχα μου φθήρεται η κυβέρνηση. Εμείς σηκώνουμε το γάντι και σε αυτούς που προσπαθούν να στείλουν μήνυμα φθοράς και δημιουργίας εντυπώσεων ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη παρουσιάζει πρόβλημα, εμείς θα του στείλουμε ένα μήνυμα εμπιστοσύνης. Οι πολίτες αναγνωρίζουν το πολύ σπουδαίο και σημαντικό ρόλο που έχει επιτελέσει ο Πρωθυπουργός, ιδιαίτερα με την αποδοχή και το κύρος που έχει στους ευρωπαϊκούς θεσμούς,
αφού προχώρησε σε μια σειρά από σημαντικές παρεμβάσεις, διασφαλίζοντας την θετική και ασφαλή πορεία της χώρας. Θα στείλουμε λοιπόν ένα μήνυμα ασφάλειας, σταθερότητας και συνέχεια σε μια περίοδο όπου οι γεωπολιτικές και γεωστρατηγικές εξελίξεις μας επιβάλλουν να έχουμε μια σταθερότητα, μια ενίσχυση της αμυντικής ισχύς της χώρας μας και όχι μόνο, διότι μία από τις βασικές προτάσεις του Πρωθυπουργού είναι η δημιουργία μιας ενιαίας ευρωπαϊκής αμυντικής πολιτικής, δηλαδή ενός κοινού ευρωπαϊκού ταμείου, το οποίο με άλλα λόγια θα μπορεί να χρηματοδοτήσει με ευρωπαϊκά χρήματα την αμυντική πολιτική όχι μόνο της χώρας μας αλλά και συνολικά της Ευρώπης. Είναι κάτι βεβαίως που το επιτύχαμε με το μεταναστευτικό. Θυμίζω ότι όλα τα προηγούμενα χρόνια μιλούσαμε για ένα αμυγός ευρωπαϊκό ζήτημα, δηλαδή το θέμα του μεταναστευτικού δεν ήταν ένα ζήτημα μεταξύ της Ελλάδος και της Τουρκίας, είναι ένα ζήτημα μεταξύ της Ευρώπης και της Τουρκίας και έπρεπε να ενισχυθεί η προστασία των ελληνικών συνόρων που αποτελούν και ευρωπαϊκά σύνορα και στην ψήφιση του πρόσφατου συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο η Ελλάδα έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο διασφαλίζοντας περισσότερους ευρωπαϊκούς συνολικά πόρους για όλες τις χώρες της Ευρώπης και μεγαλύτερη και περισσότερη ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Παρεμβάσεις από τον Δήμο Αγίου Νικολάου στον αρχαιολογικό χώρο στο κέντρο της πόλης. Ο Αντιδήμαρχος Πράσινης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Γιώργος Μπελούκας, μιλώντας στο Τέλε Κρήτη, τόνισε πως με μικρές παρεμβάσεις μπορούν να γίνουν σημαντικά πράγματα που θα αναδείξουν γωνιές του Δήμου. Κύριε Μπελούκα, φως στον αρχαιολογικό χώρο Λατόπουλος Καμάρα. Όντως ήταν μια ανάγκη που χρειαζόταν να γίνει προκειμένου να υπάρχει πιο ασφάλεια σε αυτόν τον χώρο. Τα προηγούμενα χρόνια είχαμε διαπιστώσει ότι δεν είχε τόσο πολύ ασφάλεια το βράδυ ο χώρος και μάλιστα ήταν σε ένα σημείο το οποίο είχε τα νυχτερινά μαγαζιά. Άρα τώρα με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να ελέγχεται καλύτερα ο χώρος και να είναι και πιο ασφαλές για τους περίοικους. Έγιναν προσπάθειες για τον καθαρισμό του χώρου και τελευταία έγινε παρεμβάσεις για τον φωτισμό του. Εκτιμάτε ότι τέτοιες μικρές παρεμβάσεις, όπως λέμε, τέτοιες μικρές πινελιές, αλλάζουν την καθημερινότητα της ποιότητας ζωής στον Άγιο Νικόλαο? Νομίζω ότι φαίνεται η διαφορά κατευθείαν, ότι και αλλάζει και είναι ένα πράγμα που αμέσως το είδε ο κόσμος, το αγκάλιασε και για μας θα πρέπει τώρα ο χώρος να είναι πιο ζωντανός, πιο καθαρός και φυσικά θα πρέπει να είμαστε εδώ σαν υπηρεσία καθαριότητας, να τον φροντίζουμε γιατί χρειάζεται να αναδεικνύουμε και τον πολιτισμό μας και πάρα πολλά να είναι χώρος καθαρός και να μπορεί να τον βλέπουν οι τουρίστες μας και οι περίοικοι της γειτονιάς. Επίσης έχει πάρθει και η απόφαση γιατί υπάρχουν κάποιοι κάδοι σκουπίδιων στον αρχαιολογικό χώρο από πίσω, σε ένα στενό, και έχει πάρθει και η απόφαση ότι θα απομακρυνθούν σε εύλογο χρονικό διάστημα μετά και τις αποφάσεις που πάρθηκαν από την Επιτροπή Καθαριότητας. Οπότε εκτιμώ την ίδια στιγμή στέλνετε και ένα μήνυμα προς τους πολίτες και στους επισκέπτες ο χώρος αυτός να βρεθεί ως πιο καθαρότερος ώστε να μείνει να αντέξει περισσότερο χρόνο. Ακριβώς, είναι ο χώρος όπου δείχνει τον πολιτισμό μας, δείχνει ότι αγαπάμε τον τόπο μας και φυσικά προστατεύουμε και το περιβάλλον και τη φύση. Με μεγάλη επιτυχία, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας κατά του καπνίσματος, πραγματοποιήθηκε ενημερωτική εκδήλωση στο ΡΕΞ. Η πρωτοβουλία ανήκει στον Εντεταλμένο για την Υγεία Δημοτικό Σύμβουλο, κ. Γιάννη Ρουκουνάκη, και στις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Αγίου Νικολάου. Είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση για το κάπνισμα στα πλαίσια της Παγκόσμιας ημέρας κατά του καπνίσματος, που γίνεται στο Δήμο του Αγίου Νικολάου και την οργανώνει η Πρωτοβάθμια Υγεία του Δήμου. Σαν ενταλμένος Δημοτικό Σύμβουλο για θέματα υγείας, θεωρείτε ότι η πρόληψη πρέπει να τονωθεί περισσότερο από ότι η αντιμετώπιση? Εννοείται ότι και σαν γιατρός το παν είναι η πρόληψη σε όλες τις ασθένειες και μιλάμε για ασθένειες γιατί πλέον το κλάπλισμα θεωρείται νόσος από την επιστημονική κοινότητα. Επομένως, όντως, με αυτή την εκδήλωση θέλουμε να ευαισθητοποιήσουμε το κοινό και να το κάνουμε να σκεφτεί τα προβλήματα υγείας που μπορεί να του προκαλέσει η χρήση του καπνού, του καπνίσματος. Τα τελευταία χρόνια το κάπνισμα πιστεύετε ότι αυξάνεται ή μειώνεται? Τα τελευταία χρόνια έχουμε μπει σε κάποιες διαφορετικές χρήσεις καπνίσματος, όπως είναι το άτμισμα ή κάποια άλλα διάφορα καπνικά προϊόντα και οι καπνοβιομηχανίες ενδεχομένως στρέφονται προς τα εκεί. Κύριε Λουκουνάκη, είχαμε μια υπηρεσία στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου για το κάπνισμα, η οποία πλέον δεν λειτουργεί. Θεωρείτε ότι τέτοιες δομές δεν πρέπει να σταματούν τη λειτουργία τους?
δομές όπως τα ιατρία διακοπής καπνίσματος θα πρέπει να στηρίζονται από την πολιτεία και το κράτος, θα πρέπει να στηρίζονται από όλες τις αυτοδιοικητικές δομές. Είναι χρήσιμα για τον κόσμο και για την πρόληψη και για την ευημερία των ανθρώπων να έχουν μια καλή υγεία. Πείτε μας λίγο για τους ομιλητές στη θεματολογία που θα καλύψουμε. Οι ομιλητές μας είναι καταξιωμένοι στο είδος τους ιατροί και γυμναστές και διευθυντές σχολείων. Έχουν πολύ μεγάλη εμπειρία πάνω στο θέμα τους. Το θέμα ουσιαστικά θα καλύψει όλο το φάσμα από την στιγμή της σύλληψης του παιδιού έως τα βαθιά γεράματα. Έτσι λοιπόν όλοι θα καλύψουν ο καθένας το δικό του κομμάτι, αλλά θα πιάσουμε όλο το φάσμα της ανθρώπινης ζωής. Το μεγάλο ερώτημα που αντιμετωπίζεται η κοινωνία, η ανθρωπότητα, αν μπορώ να κόψω το τσιγάρο, αντιμετωπίζεται πλέον, κύριε Ρουκνάκη, πιο εύκολα? Κοιτάξτε, επειδή πλέον παρατηρούμε ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα κυρίως στις νεότερες ηλικίες και δει στους εφήβους και στα παιδιά, το κάπνισμα γνωρίζουμε ότι είναι μια πολύ δύσκολη και επίπονη διαδικασία ώστε να σταματήσει. Υπάρχουν βεβαίως στις μέρες μας με την πρόοδο της τεχνολογίας περισσότερες μέθοδοι που μπορούν να το σταματήσουν, αλλά εάν ο ίδιος ο καπνιστής δεν έχει τη θέληση να το κάνει αυτό, ό,τι και να κάνει κάποιος τρίτος, δεν νομίζω ότι θα καταφέρει κάτι. Αλήθεια, κύριε Ρουκουνάκη, έχουμε κάποια στοιχεία για την περίοδο του εγκλεισμού στον κορονοϊό, εάν το κόπνισμα αυξήθηκε ή αν καταφέραμε κάποιο τρόπο να το μειώσουμε? Αυτή την ερώτηση θα σας την αφήσω να την απαντήσουν οι ομιλητές μας. Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και ο αλφα-αντιπρόεδρος της Βουλής, κ. Γιάννης Πλακιωτάκης. Αξιότιμη κυρία και κύριοι δημοτικοί σύμβουλοι, εγώ καταρχήν θέλω να δηλώσω ότι είμαι μη καπνιστής. Και αυτό οφείλεται, μπορώ να πω, σε πολύ μεγάλο βαθμό στο οικογενειακό περιβάλλον που μεγάλωσα. Πέρα από αυτό, θέλω να εξάγω την πρωτοβουλία του Δήμου Αγίου Νικολάου, του κ. Ρουκουνάκη, για την σημερινή του πρωτοβουλία να πιστοποιήσει την κοινή γνώμη για τις βλακτικές συνέπειες του καπνίσματος, που νομίζω ότι και οι εκλεκτοί ομιλητές στη συνέχεια επιστημονικά θα την περιώσουν ότι το βλάπτημα βλάπτει σοβαρά την υγεία μας. Μία εξαιρετική πρωτοβουλία και μεταρρύθμιση η οποία αναλήφθη από την κυβέρνησή μας και ψηφίστηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο και αναφέρομαι στην εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου, με την ομόθυμη στήριξη του συνόλου της κοινωνίας είχε πολύ μεγάλη ανταπόκριση και για πρώτη φορά αποκτάμε μια συγκροτημένη δημόσια πολιτική πάνω στα θέματα του αντικαπνιστικού νόμου και βέβαια θέλω να πω ότι δεν θα πρέπει να σταματήσουμε εδώ. Ενημερωτικές εκδηλώσεις όπως η σημερινή, τα ιατρία διακοπής του καπνίσματος, το Εθνικό Σύστημα Υγείας, αλλά και πρωτοβουλίες που ουσιαστικά απευθύνονται κυρίως στη νέα γενιά, διότι η νέα γενιά είναι αυτή που πρώτα και πάνω απ' όλα έχουν υποστεί τις συνέπειες του παθητικού καπνίσματος. Άρα, νομίζω ότι οι αποδέκτες αυτών των ενεργειών κυρίως απευθύνονται στη νέα γενιά και φυσικά αν είχε επιτυχία ο αντικαπνιστικός νόμος είναι ότι απευθύνθηκε και στους καπνιστές και στους μη καπνιστές. Άρα νομίζω ότι τέτοιου είδους πρωτοβουλίες σίγουρα χρειάζονται και βέβαια η πολύ μεγάλη μεταρρύθμιση θα είναι η διακοπή του καπνίσματος τελικά. Αυτός θα πρέπει να είναι ο στόχος για όλους μας, διότι σταματώντας το κάπνισμα, μη καπνίζοντας, προφανώς προστατεύουμε την υγεία μας, προστατεύουμε την υγεία των γύρων μας, προστατεύουμε την υγεία των παιδιών μας. Νομίζω αυτό θα πρέπει να είναι το μήνυμα και από τη σημερινή εκδήλωση. Συγχαρητήρια, κύριε Ρουκουνάκη, για την πρωτοβουλία σας και συγχαρητήρια και στο Δήμο Αγίου Νικολάου, γιατί μέσα από την απόψινή εκδήλωση ουσιαστικά κάνει ένα πρώτο βήμα ευαισθητοποίησης της κοινωνίας του Αγίου Νικολάου και ειδικότερα των νέων παιδιών. Ευχαριστώ πολύ. Την εκδήλωση χαιρέτησε ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου, κ. Μενεγάκης. Διαβάζοντας το κατάλογο των εκλεκτών ομιλητών και βλέποντας τις ιδιότητες τους και τη θεματολογία, σκέφτηκα πώς θα μπορούσα να πω κάτι, όντας καπνιστής παλαιότερα και τώρα μη καπνιστής,
που ίσως να συνέβαλε σε όλα αυτά και να μην καλυπτόταν ακριβώς ή με τον τρόπο που θα καλυφθεί από τους οδηγητές. Σας διαβάσω λοιπόν ένα μικρό κείμενο που είχα γράψει το 2020. Λοιπόν, 14 χρόνια πέρασαν από τότε που σταμάτησα να καπνίζω. Αλλά τόσα χρόνια κάπνιζα πριν από εκείνη τη στιγμή. Την εποχή που κάπνιζα, παρά τις υπόλοιπες ασχολίες μου, το τσιγάρο είχε γίνει ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μου. Ξυπνούσα και σκεφτόμουν αυτό, να κάνω ένα-δύο τσιγάρα μετά το καφέ στο πρωινό, μετά να κάνω ένα πριν το μεσημέρι, μετά το φαγητό, να ξανακαπνίσω και ούτω καθεξής. Αν δεν είχα αγοράσει πακέτο το βράδυ, πώς θα περνούσα? Ήταν μια δύσκολη κατάσταση, αν συνέβαινε αυτό. Άρχιζα από 5-6 τσιγάρα και είχα φτάσει στα 30-40 την ημέρα. Ήταν τόσο συχνή η παρουσία του εντός εισαγωγικών του τσιγάρου που λες ότι είχε γίνει το κέντρο των δραστηριοτήτων μου. Λες και όλα περιστρέφονταν γύρω από αυτό. Και η εξάρτηση είναι δύσκολο να κοπεί, ξέρετε, γιατί κατά βάθος συμπληρώνει ένα ψυχικό, ένα υπαρξιακό κενό. Κάπου νιώθεις μόνος, κάπου δεν έχεις αποδοχή, ίσως αγάπη, βρίσκεις κάποια λύση σε ένα λάθος αποκούβι, ας το πούμε έτσι. Λοιπόν, βέβαια αυτά τα ξεχνάς και γίνεται πλέον μια συνήθεια, αλλά πάντα το υπόβαθρο είναι αυτό. Έτσι λοιπόν, εξαρτάς από ένα αποκατάστατο και σου δίνει την αίσθηση ότι αυτό είναι κάτι δικό σου, κάτι παρά το δεν σου κάνει καλό, είναι κάτι δικό σου. Όταν λοιπόν κόβεις την εξάρτηση, είναι αλήθεια ότι νιώθεις ψυχικά καλά με τον καιρό, σωματικά, το σώμα σου δυναμώνει, αναπνέει με υγεία, όμως, σας λέω από εκπείρας, θα πενθήσεις λίγο πολύ πριν φτάσεις εκεί. Θα στενοχωρηθείς που το έκανες αυτό. Το τσιγάρο ή οποιαδήποτε εξάρτηση ήταν μια παρέα. Ήταν κακή παρέα και αυτοκαταστροφική πολλές φορές, την οποία την έχασες. Όσο όμως και να το κάνεις, είναι μια απώλεια. Και μπορεί να ελέγχει και η συνείδηση, να σε ελέγχει λίγο η συνείδησή σου, γιατί μπορεί να δώσει και ένα κακό παράδειγμα στους γύρω σου. Εγώ την εποχή εκείνη δεν είχα παιδιά, αλλά ένα κακό παράδειγμα σε φίλους, με αυτούς που δείξα. Έχω στο νούμερο έναν φίλο, ο οποίος ξεκίνησε να καπνίζει επειδή κάπνιζα εγώ. Θα μου πεις, ήταν μια φορμή όμως. Λοιπόν, εμπειρικά μιλώντας, λοιπόν, η απόφαση να το κόψεις δεν παίρνεται αν δεν έχεις έναν λόγο για να το κάνεις. Έναν λόγο κυρίαρχο που να μιλάει μέσα σου, που να σε αγγίζει. Και κάποιος μπορεί να έχει ένα λόγο την υγεία του. Έτσι. Ένας πιο νέος άνθρωπος μπορεί να μην το αξιολογεί τόσο, να έχει, επειδή είχε ένα παιδί, δεν θέλει τόσο ένα κακό παράδειγμα. Τον καιρό που εγώ το έκοψα, θυμάμαι ότι επειδή δεν είχα τότε ακόμα οικογένεια, θυμάμαι ότι ο λόγος στον οποίο στάθηκα και με ενοχλούσε εκείνο τον καιρό ήταν ότι ένα ψυχοπράγμα προς το τσιγάρο με έκανε αυτό που ήθελε, δηλαδή με έκανε κουμάντο εντός εισαγωγικών. Και αυτή η σκέψη φυτεύτηκε μέσα μου για κάποιους μήνες μέχρι τη στιγμή της διακοπής. Δηλαδή δούλευε μέσα από αυτή τη σκέψη και μια μέρα λοιπόν ξύπνησα και το άφησα. Και ο επόμενος μήνας ήταν δύσκολος, όμως πέρασε και ένιωσα ότι βοηθήθηκα από ένα αόρατο χέρι που με βοήθησε σε αυτή τη διαδικασία να απαλλαγώ. Και έτσι η πρώτη και κάτι ακόμα που θα ήθελα να πω είναι ότι μετά που το σταμάτησα συγγνώμη τώρα που λέω για την προσωπική εμπειρία, πιστεύω να βοηθάει έτσι λίγο κάποιος. Απέφυγα και ορισμένες αφορμές, ας πούμε, δεν πήγαινα εκεί που κάπνιζαν, απέφυγα, ας πούμε, να είμαι εκεί. Εν πάση περιπτώσει, κλείνοντας να σας πω ότι αν με ρωτήσει κάποιος πώς νιώθω που δεν καπνίζω πια, θα πω ότι χαίρομαι σε έναν βαθμό, αλλά υπάρχει αυτή η εκκρεμότητα για την οποία εύχομαι. Όσοι τυχόν επηρεάστηκαν από μένα και γενικώς από τους ανθρώπους που επηρεάζονται από αυτή την κατάσταση, να συναντήσουν την ευκαιρία να βρουν τον λόγο για τον οποίο είναι καλό να απαλλαγούν από αυτό και να το πάρουν απόφαση. Και να δεχτούν αυτή τη βοήθεια αν το θέλουν. Το εύχομαι για όλους και ελπίζω σήμερα με αυτή την εκδήλωση να δοθούν αυτοί οι λόγοι ή ο λόγος που θα αγγίξει τον οποιονδήποτε βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση για να απαλλαγεί από αυτή την βλαβερή συνήθεια και κατάσταση. Ευχαριστώ πολύ. Λέγομαι Αθανασιάδης Μιχάλης, η εταιρεία μας Clear Water σας παρουσιάζει μια επαγγελματική αντίστροφη όσμωση ή αφαλάτωση όπως την ξέρει ο κόσμος, κεντρικής παροχής. Είναι ένα μηχάνημα το οποίο αφαλατώνει νερά τα οποία είναι σε περιοχές παράκτιες, νησιωτικές,
νερά από γεωτρήσεις, νερά από πηγάδια, γενικότερα νερά που περιέχουν υψηλά άλατα. Η αγωγημότητα που μπορεί να επεξεργαστεί είναι μέχρι και 6.000 μικροζήμες. Με ειδικούς τρόπους και αντικαθαλωτικά που μπορούμε να βάλουμε θα φτάσει και τις 7.000 μικροζήμες, αλλά με μικρότερη ροή ως προς την παραγωγή του καθαρού νερού. Απευθύνεται σε επαγγελματίες πελάτες που έχουν ξενοδοχειακές μονάδες, που έχουν μηχανές παραγωγής πάγου, σε θερμοκήπια, σε καφέ, εστιατόρια, γενικότερα όπου χρειάζεται ένα νερό απαλλαγμένο από άλατα. Αφαιρεί το 90% των αλάτων και των χημικών ρήπων που υπάρχουν μέσα στο νερό. Στην τραγωδία της Άρβης τώρα, όπου χθες έχασε τη ζωή του ένα 7χρονο αγόρι, ενώ κολυμπούσε βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας στην Άρβη, έλεγξαν οι αρχές που διερευνούν την υπόθεση της τραγωδίας. Την προανάκριση επίσημα διενεργεί το λιμενικό με τη συνδρομή της ελληνικής αστυνομίας. Οι αρχές είναι σχεδόν βέβαιες ότι το άτυχο αγοράκι πνίγηκε, όμως θέλουν να εξαντλήσουν και την παραμικρή υποψία μήπως και έχει συμβεί κάτι άλλο, αν και το αποκλείουν. Για τον λόγο αυτό, αναζήτησαν υλικό που να μπορεί να αξιοποιηθεί, χωρίς όμως να προκύπτει κάποιο χρήσιμο στοιχείο. Η μητέρα του αγοριού κατέθεσε στο αστυνομικό τμήμα της Βιάννου ότι βρισκόταν στο σπίτι μαζί με το 7χρονο και το μωρό της οικογένειας όταν ξαφνικά τον έχασε από τα μάτια της. Αμέσως βγήκε έξω και τον αναζήτησε. Ωστόσο, στα 10 λεπτά που μεσολάβησαν, το κακό είχε ήδη γίνει, αφού το παιδάκι είχε πάει στη θάλασσα, όπως είπε. Η γυναίκα συνελήφθη, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερη με εντολή εισαγγελέα. Επιθυμία της οικογένειας είναι ο μικρός Νικόλας να τα αφήσει στην πατρίδα του, την Αλβανία. Όμως τα έξοδα μεταφοράς είναι πολλά και για τον λόγο αυτό οι κάτοικοι του χωριού θα επιχειρήσουν να συλλέξουν χρήματα σε περίπτωση που αποφασιστεί η κηδεία να γίνει στην Αλβανία. Να πούμε ότι είμαστε όλοι συγκλονισμένοι, να εκφράσουμε τα συλληπιτήριά μας προς την οικογένεια και στους συγγενείς του 7χρονου αγοριού, του μικρού Νικόλα. Δυστυχώς μια άτυχη στιγμή, κατά την οποία ο μικρός είχε πάει να κάνει κολύμπι που αγαπούσε πάρα πολύ εκεί ανατολικά του, του λιμανιού της Άρδης. Δυστυχώς δεν εκτίμησε τον κίνδυνο από τα κύματα που υπήρχαν εντός της θάλασσας. Από ό,τι τουλάχιστον φάνηκε να παρασυρθεί και όταν εντοπίστηκε από τους κατοίκους της περιοχής ήταν πλέον αργά για τη ζωή του. Τα κύματα τον παρέσυραν προς το λιμάνι μέσα. Εκεί τον είδαν οι κάτοικοι και δυστυχώς παρά τις προσπάθειες που έγιναν, παρά την κλίση του κέντρου υγείας και την άμεση ανταπόκριση των γιατρών, δεν κατάφεραν να το επαναφέρουν στη ζωή. Είναι ένα τραγικό γεγονός, συγκλονιστικό γεγονός, ειδικά όταν μιλάμε για μικρά παιδιά, όπως στην προκειμένη περίπτωση, μας έχει όλους, όπως είπα, συγκλονίσει. Θέλω βέβαια να πω ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Η θάλασσα δεν σηκώνει αστεία, όπως λέμε, θέλει σεβασμό, θέλει προσοχή και ειδικά με τα μικρά παιδιά ποτέ μα ποτέ δεν πρέπει μόνο τους να αφήνονται να κάνουν κολύμπι ή ακόμα και ένα παιχνίδι στην παραλία. Είναι επικίνδυνα αυτά, δεν ξέρεις από μια λάθος κίνηση μια στιγμή τι μπορεί να συμβεί, όπως έγινε το μοιραίο γεγονός. Και αυτό το λέω για να πάμε ένα καλοκαίρι που έχουμε μπροστά μας. Να είναι ο Νικόλας το τελευταίο θύμα που θρυνούμε από τέτοιου είδους περιστατικά. Ήταν νεκρό το παιδί όταν βγήκε, όταν το βρήκανε οι περίοικοι στην παραλία? Ναι, δεν επανήλθε ποτέ. Δηλαδή, παρά τις προσπάθειες που έγιναν, βεβαίως ο θάνατος διαπιστώθηκε στο κέντρο υγείας των Οδιάνων, αλλά επί της ουσίας δεν κατάφεραν να το επαναφέρουν παρά τις προσπάθειες που έγιναν και με χρήση απεινιδωτή και με το ασθενοφόρο που ήρθε από την χειρουργία, το παιδί δεν επανήλθε δυστυχώς. Υπάρχει γιατρός στην Άρβη, υπήρχε γιατρός? Κοιτάξτε, υπάρχει το περιφερειακό γιατρός της Άρβης, αλλά την ημέρα της Κυριακής όχι. Δεν υπάρχει εκεί δυνατότητα, χρησιμεύει μόνο το κέντρο υγείας Ανοδιάνου. Κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ, αποτελούμενο από την βουλευτή Λασιθίου του ΠΑΣΟΚ, κυρία Κατερίνα Σπυριδάκη, και τον βουλευτή Ανατολικής Αττικής, Χριστοδουλάκη Μανώλη, επισκέφθηκαν το Φράγμα Μπραμιανών και συνομίλησαν με τον πρόεδρο του ΤΟΕΒ Ιεράπετρας, κύριο Παπαδάκη, τόσο για την ποσότητα νερού του ταμιευτήρα, αλλά και τα έργα που είναι επιτακτική ανάγκη η υλοποίησή του. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχουμε στην περιοχή μας, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι η επέκταση και ολοκλήρωση των εγκυοβελτιωτικών μας έργων και των αντιπλημμυρικών. Και έτσι είμαστε σήμερα εδώ στο Φράγμα, μαζί με τον κύριο Παπαδάκη,
και τον Αντιδήμαρχο να μας ενημερώσουν τι ακριβώς συμβαίνει, πώς προχωράει το έργο και αν μπορούμε κάπου εμείς να παρεύουμε δημιουργικά και γόνιμα. Βρισκόμαστε σήμερα λοιπόν εδώ στο φράγμα των Πραμιανών για να μπορέσουμε να βάλουμε και εμείς το δικό μας λιθαράκι και να εισφέρουμε σε μια κεντρική κατεύθυνση που αφορά και την επέκταση των εγκυοβελτιωτικών έργων και τα συνοδάντε πλημμυρικά έργα με το εξής σκεπτικό. Ότι η συνήθις τακτική που υπάρχει των δίθεν εξαγγελιών ένταξης σε χρηματοδοτήσεις, μετά από κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις που έχουμε κάνει στη Βουλή και πρώτη βουλευτής μας, η Κατερίνα Σπυριδάκη, δείχνουν δυστυχώς ότι δεν υπάρχει σαφές σχέδιο χρηματοδότησης και οριστικοποιημένο χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση και ολοκλήρωση των έργων αυτών. Είμαστε εδώ λοιπόν από την πρώτη γραμμή για να αναδείξουμε το ζήτημα και να πείσουμε στην πράξη ότι αντιλαμβανόμαστε το ρόλο μας ως χρήσιμο και γόνιμο να ασκήσουμε την κάθε δυνατή πίεση για να ολοκληρωθούν τα έργα που είναι αναγκαία για τη βιωσιμότητα των καλλιεργειών της πρωτογενούς παραγωγής στο Λαθίση, στο Λασίδι, στην Ιερά Πέτρα και συνολικά ενός τομέα που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά και της οικονομίας της περιοχής και ευρύτερα της ελληνικής οικονομίας. Μέσα στα συμπληρωματικά έργα του φράγματος Μπραμιανών συμπεριλαμβάνεται και ο καλοπισμός του φράγματος, όπως δήλωσε με λεπτομέρειες στην κάμερα του Τέλε Κρήτη ο πρόεδρος του ΤΕΒ Ιερά Πέτρας, κ. Παπαδάκης Μανώλης. Το φράγμα, να υπενθυμίσω ότι τελείωσε το 86-87 και δεν τελείωσε. Τελειωμένο ατελείωτο. Και τα συμπληρωματικά έργα ακριβώς είναι να τελειώσει το φράγμα. Το τελείωμα του φράγματος προβλέπει να γίνει ο καλοπισμός του πρώτα στο σημείο που είμαστε που δείχνω. Ο καλοπισμός του φράγματος, υπάρχει ένας περιφερειακός δρόμος και το κυκλώνει το φράγμα ολόκληρο. Θα γίνει πλακόστρωτο, θα γίνουν τέτοια κέντρα αναψυχής, να έρχεται το καλοκαίρι ή το χειμώνα ο κόσμος από την Ιερά Πέτρα να το επισκέπτεται, να κάνει την εκδρομή του εδώ, να περνά το Σαββατοκύριακο ή την Κυριακή του εδώ μέσα. Προβλέπει επίσης τον εμπλουτισμό της λίμνης με ψάρια, διαφόρων τύπων και υλών και επίσης προβλέπει εδώ ένα θυρόφραγμα, το οποίο είναι άσχετο βέβαια, για να εμποδίζει το πλημμυρικό φαινόμενο να μην ξεχυλίζει δίπλα ο ποταμός, το Ριάκι δηλαδή που έχουμε μετατρέψει σε ποταμό. Αυτά είναι τα πράγματα εδώ στο φράγμα. Και προβλέπει και την απέναντι εδώ που έρχεται ο αγωγός από την Καλαμάφκα να φαρδίνει, θα γίνει χιλιάρης, όχι πεντακοσάρης που είναι σήμερα, δηλαδή χιλιάρης εννοούμε ένα μέτρο διάμετρο. Και να έρχεται πιο πολύ νερό από την Καλαμάφκα να γεμίζει πιο εύκολα. Για εδώ είναι αυτά τα συμπληρωματικά. Πιο παραπέρα προβλέπει στο μύθου σε ένα δεύτερο φράγμα, 2,5 εκατομμύρια κυβικά νερό, το οποίο θα κρατεί το νερό το πλημμυρικό που είναι θολό, θα κατασταλάσει και θα έρχεται εδώ πάλι στο φράγμα. Αυτά είναι συνήθως τα δύο έργα που θα εμπλουτίσουν συνέχεια το φράγμα μας. Μέσα στο 2025 αναμένονται. Δεν το ξέρω, γιατί το ίδιο το 25 περιμέναμε από το Ταμείο Ανάκαμψης. Απεντάχθηκε, τώρα μας είπανε πώς εντάχθηκε από το ΕΣΠΑ. Δεν ξέρω τι λεφτά θα δώσουν και αν γίνουν. Γιατί συνηθίσαμε εντάσσομαι, απεντάσσομαι. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Οι πρώτες μπολντόζες που θα μπουν εδώ να δουλεύουν θα είναι μέχρι τέλος του Οκτώβρη. Τότε θα δούμε εδώ ανθρώπους να δουλεύουν. Μέχρι τότε είναι διαδικαστικά έργα, τα οποία Συμβούλιο Επικρατείας, δεν ξέρω πού, πώς λυπάνε, για να εγκαταστήσουν τον εργολάβο. Αυξήσεις στη χρέωση του νερού, που αγγίζουν και το 100%, σκοπεύει να ορίσει η ΔΕΙΑΝ του Δήμου Αγίου Νικολάου. Ο Δήμαρχος Μανώλης Μενεγάκης, μιλώντας στο Τέλε Κρήτη, εξηγεί τους λόγους που οδήγησαν την υπηρεσία σε μια τέτοια απόφαση, με βασικότερο λόγο αυτόν της σωτηρίας της δημοτικής επιχείρησης. Ο ίδιος επισημαίνει ότι οι αυξήσεις δεν αφορούν τους καταναλωτές που κάνουν χρήση, αλλά κατάχρηση. Πολλά χρόνια έχει αρχίσει να αυξάνεται το ενεργειακό κόστος με αποκορύφωμα την προπέρσινη και την περσινή χρονιά. Και αυτό το πράγμα δημιούργησε την ανάγκη να καλυφθούν αυτά τα έξοδα και έπρεπε να είχαν, κατά τη γνώμη μου, γίνει και οι αυξήσεις αυτές, έπρεπε να είχαν να ακολουθήσει για να είχαν πιο προοδευτικό τρόπο επιβολής, θα πρέπει να ξεκινήσει και παλαιότερα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που παραλάβαμε είναι ότι υπήρχε έτσι ένα μεγάλο
χρέος προς την ΔΕΗ, το οποίο ρυθμίστηκε, δηλαδή καταθέσαμε 650.000 ως ΔΕΙΑΝ, ως εφάπαξ πληρωμή και έγινε μια ρύθμιση 40 δόσεων, ώστε να μπορέσει να αποπληρωθεί αυτό το χρέος που είχε, ώστε να απελευθερωθούν και νέες παροχές που χρειαζόμαστε για να φτιάξουμε νέα έργα για τη ΔΕΙΑ, νέα αντλιοστάσια, νέες εγκαταστάσεις. Αυτή λοιπόν η συγκεκριμένη αύξηση έχει σκοπό να εξοικονομήσει κάποια χρήματα για τη ΔΕΙΑ, ώστε να καταστεί βιώσιμη. Και αυτά τα χρήματα που πρέπει να αυξήσει τα εισοδά της είναι της τάξης του 1.400.000, κάτι λιγότερο. Αυτό για να γίνει, δεν υπήρχε άλλος τρόπος πέραν της αύξησης, η οποία άμα το συγκεντρώσετε είναι περίπου οι αυξήσεις που ανταποκρίνονται και στον πληθωρισμό που υπάρχει όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και στην αύξηση του ενεργειακού κόστους. Γιατί εμείς έχουμε μεγάλο ενεργειακό κόστος στη ΔΕΙΑΝ και λόγω των γεωτρήσεών μας και όλα αυτά. Δεν είναι δηλαδή μια επιχείρηση η οποία είναι μια κοστοβόρα ενεργειακά επιχείρηση κοινής ωφελίας, η οποία υποχρεούται να καλύψει τα έξοδά της, γιατί αλλιώς δεν είναι βιώσιμη. Και ξέρετε, μας ενδιαφέρει να είναι βιώσιμη η ΔΕΙΑΝ, γιατί έχει επιτελέσει τεράστιο έργο στην τοπική κοινωνία. Θέλουμε να την κρατήσουμε στο Δήμο μας και θέλουμε να την κρατήσουμε γερά στα πόδια της, διότι υπάρχουν, όπως έχετε πληροφορηθεί και εσείς, τάσεις και σχέδια ή τέλος πάντων προτάσεις να φύγουν από τους Δήμους. Εμείς δεν το θέλουμε αυτό και θέλουμε να κρατηθεί η εταιρεία ίδρυυσης, η επιχείρηση ίδρυυσης στη μορφή της κοινής ωφελίας και σε επίπεδο Δήμου, αλλά για να γίνει αυτό, ένα βασικό στοιχείο είναι η βιωσιμότητά της. Και έτσι λοιπόν την εξασφαλίζουμε 100%. Δεν θα μπορούσε αυτή η αύξηση να γίνει με τρόπο όχι τόσο πολύ απότομο σταδιακά. Να σας πω, κανονικά ναι, αν είχε ξεκινήσει τα προηγούμενα χρόνια. Επειδή όμως έχουμε μπροστά μας μια συγκεκριμένη κατάσταση, κάναμε έναν σχεδιασμό ώστε αυτή η σταδιακή αύξηση να υπάρχει εντός των κατηγοριών των πολιτών και των επιχειρήσεων, οι οποίοι έχουν τιμολόγιο πληρωμής για τη χρήση του νερού και της αποχέτευσης. Χαρακτηριστικά θα σας πω ότι στα οικιακά τιμολόγια, καταρχάς κάνουμε μία αύξηση του παγίου από 2 σε 5 ευρώ, το οποίο ήταν ούτως ή άλλως πάρα πολύ χαμηλό. 5 ευρώ είναι, να φανταστείτε, είναι το πιο μικρό σε ύψος πάγιο οποιασδήποτε ΔΕΙΑ στην Κρήτη. Δηλαδή, δεν υπάρχει ΔΕΙΑ στην Κρήτη που να έχει κατώτερο των 5 ευρώ πάγιο. Εμείς το είχαμε 2 για πάρα πολλά χρόνια, το πήγαμε 5. Είναι το πάγιο, ξέρετε, για τις απλές πάγιες συντηρήσεις και χρήση του δικτύου. Τώρα, στο οικιακό τιμολόγιο, από 0 κατανάλωση μέχρι κατανάλωση 80 κυβικών νερού, που όπως καταλαβαίνετε για μια οικογένεια 80 κυβικά είναι πολλά κυβικά, έτσι. Μια οικογένεια, κατά μέσο όρο, ακόμα και οι πολυπληθείς πάνε 40 μέχρι 60. Έτσι κυβικά. Από 0 λοιπόν ως 80 η αύξηση είναι μηδενική. Επιλέξαμε να κάνουμε μηδενικές αυξήσεις για το οικιακό τιμολόγιο από 0 ως 80. Επίσης, θέλω να πω ότι έχουμε επιλέξει και μηδενικές αυξήσεις για όλα, καθέτος και οριζοντίως, τα οικιακά τιμολόγια για τους τριτέκνους, πολυτέκνους και αμαία. Με μια μόνο εξαίρεση ότι πρέπει να έχουν και κάποια συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια, διότι καταλαβαίνετε. Ναι. Αυτή λοιπόν με εισοδηματικά κριτήρια και τα κοινωνικά αυτά κριτήρια των τριτέκνων, πολυτέκνων και αμαία έχουν μηδενικές αυξήσεις σε όλα. Αυτοί που δεν έχουν μηδενικές αυξήσεις είναι πάνω από τα 80 κυβικά. Έτσι, στα πάνω από 80 κυβικά έχουμε κάποιες αυξήσεις, πάνω 80 κυβικά σε αυτούς που δεν έχουν τα κοινωνικά κριτήρια, έτσι. Στα πάνω από 80 κυβικά, στα 81 για την ακρίβεια, έχουμε κάποιες αυξήσεις οι οποίες έχουν και μία έννοια να περάσει το μήνυμα της εξοικονόμησης νερού. Γιατί έχουμε μια λειψιδρία αρκετά μεγάλη στην Κρήτη και σε όλη την Ελλάδα, θα έλεγα. Οπότε πρέπει να περάσει το μήνυμα ότι δεν καταναλώνουμε νερό όταν δεν το πάνω από ένα σημείο, όταν το χρειαζόμαστε, κάνουμε οικονομία. Έτσι λοιπόν, για την πρώτη κατηγορία από 81-104 κυβικά είναι 30% η αύξηση, από 105-132 είναι 35%, από 105 μέχρι 200 είναι 40%, μετά 201-332 είναι 60%, το επόμενο 70% μέχρι 452% και από εκεί και πάνω 100% αύξηση. Αυτό είναι, καταλαβαίνετε, προς αποφυγή σπατάλης κλπ. Λοιπόν, τώρα αυτά είναι στα οικιακά τιμολόγια. Στις επιχειρήσεις υπάρχει μία αύξηση, έχει και εκεί κλιμακωτά, από 0 ως 50 είναι μία αύξηση 20%, από 51 ως 100 30% και από 101 και πάνω 40%. Αυτές, άμα δείτε τις αυξήσεις, είναι συσσωρευμένες
στην πραγματικότητα ανταποκρίνονται περίπου στον πληθωρισμό και στην αύξηση του ενεργειακού κόστου και κάτι παρακάτω. Και κάτι παρακάτω είναι εδώ. Και έχουμε στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, όπου εκεί πέρα είναι άλλες κατηγορίες, γιατί έχουν πισίνες, έχουν άλλα υποτίθεται κλπ. Εκεί έχουμε μια οριζόντια αύξηση 45%, δηλαδή το μεγάλο βάρος το έχουν αυτές οι επιχειρήσεις, τις αυξήσεις εννοώ, διότι είναι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν και κέρδος οικονομικό από την χρήση και όλα αυτά. Μήνυμα ελπίδας και αισιοδοξίας για πολύ πιο δυνατό ΚΚΕ έστειλε η προεκλογική συγκέντρωση στο Ηράκλειο με ομιλητή τον Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ, κύριο Δημήτρη Κουτσούμπα. Ο κύριος Κουτσούμπας στην ομιλία του τόνισε πως από την Κρήτη, από το Ηράκλειο, ξεκινάμε και πάμε να δώσουμε δυνατά, αποφασιστικά, τη μάχη των τελευταίων ημερών μέχρι την κάλπη της επόμενης Κυριακής για να βρεθεί όσο πιο ψηλά γίνεται το ΚΚΕ. Από εδώ, από την Κρήτη, από το Ηράκλειο ξεκινάμε και πάμε να δώσουμε δυνατά, αποφασιστικά τη μάχη των τελευταίων ημερών μέχρι την Κυριακή της Κάλπης για να βρεθεί όσο πιο ψηλά γίνεται το ΚΚΕ. Όλους αυτούς τους μήνες κάναμε όλοι μαζί μια τεράστια προσπάθεια. Οργώσαμε όλη την Ελλάδα, αλλά και πόλεις του εξωτερικού όπου ζουν συμπατριώτες μας. Συζητήσαμε ανοιχτά, εγκάρδια, με ειλικρίνεια, με εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους. Μαζί με την προσπάθεια για την ακόμα μεγαλύτερη ισχυροποίηση του ΚΚΕ, δεν λείψαμε όπως δεν έχουμε λείψει ποτέ και από κανέναν αγώνα του λαού και της νεολαίας μας. Ήμασταν εκεί, στην πρώτη γραμμή στους αγώνες, για υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας με αυξήσεις, για να ακυρωθούν πληστηριασμοί, για να στελεχωθούν τα δημόσια νοσοκομεία, για να επιβιώσουν οι αγρότες και κτηνοτρόφοι, για να σταματήσει η σφαγή του λαού της Παλαιστίνης, για να πάψει να εμπλέκεται η χώρα μας σε πολέμους των υπεριαλιστών. Εκεί θα είμαστε και την επόμενη μέρα των εκλογών. Εκεί θα είμαστε, και αυτό το ξέρουν πολύ καλά και οι πέτρες ακόμα σε αυτή εδώ τη χώρα και στην Κρήτη ειδικά. Αυτό που κρίνεται όμως είναι αν θα είμαστε εκεί με ακόμα πολύ περισσότερες δυνάμεις. Αν θα είναι το ΚΚΕ ακόμα πιο πολύ ισχυρό μόλις κλείσουν οι κάλπες σε μια εβδομάδα από τώρα. Δηλαδή, αν θα είναι τελικά πιο ισχυρός ο λαός για να αντιπαλέψει όλα τα προβλήματα που θα είναι φυσικά εδώ και οι παράγοντες και οι αιτίες που τα δημιουργούν. Την πολιτική δηλαδή της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας που υλοποιεί τις αντιλαϊκές κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχοντας και τη συμφωνία, τη συνένεση και όλων των άλλων. Κρίνεται αν θα είναι περισσότεροι οι ευρωβουλευτές που θα χαλάνε τη σούπα της αντιλαϊκής συνένεσης όλων των άλλων μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο, θα σπάνε την ομοφωνία σε ψηφίσματα που υπαγορεύουν τα διάφορα λόμπι της διαφθοράς και θα αποκαλύπτουν στο λαό την αλήθεια για το τι μαγειρεύουν εκεί μέσα. Αλλά κυρίως θα είναι έξω, εκεί που δίνονται οι μεγάλες, οι πραγματικές μάχες και ανατρέπονται τελικά οι αντιλαϊκές αποφάσεις στις λαϊκές γειτονιές, μέσα στους χώρους δουλειάς, στους χώρους της εκπαίδευσης, στους δρόμους του αγώνα. Η Νέα Δημοκρατία μέμφεται τον κύριο Κασελάκη γιατί αποχώρησε από ένα στούντιο. Η Νέα Δημοκρατία του κύριου Μητσοτάκη που δεν κάνει debate και δεν εισέρχεται καν στο στούντιο, ανέφερε σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, παροτρύνοντας τον κόσμο στις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου να επιλέξει την Ελληνική Λύση. Η Νέα Δημοκρατία μέμφερε τον κύριο Κασελάκη γιατί αποχώρησε από ένα στούντιο. Η Νέα Δημοκρατία του κυρίου Μητσοτάκη που δεν κάνει debate και δεν εισέρχεται καν στο στούντιο. 9 Ιουνίου
θα έχουμε από εκεί και πέρα εκλογική ερήμωση. Εκλογές μετά από 3 χρόνια. Είναι η ημερομηνία όπου μπορείτε να απαντήσετε και να αποδοκιμάσετε αυτούς που σας έφεραν το πρόβλημα αυτό. Είτε της ακρίβειας, είτε των κοινωνικών, λαϊκών και άλλων μέτρων που είναι εις βάρος σας. 9 Ιουνίου, πριν έρθει η εκλογική ερήμωση 3 ετών, απαντήστε δυναμικά. Αντιδράστε δυναμικά. Ελληνική λύση για να δοθεί η λύση. Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν το δελτίο ειδήσεων του Tele Crete. Ευχαριστούμε για την προσοχή σας.